Έλα. Τι θα γίνει τώρα, θα έρθεις ή θα έρθω. Α, είναι η Ζέτα εκεί, ναι. Έλα εδώ, είμαι μόνος μου. Η Βιβί θα αργήσει. Μην έχεις άγχος τώρα, μην αγχώνεσαι. Έλα, σε περιμένω. Έλα, γεια, γεια. Σου είπε τίποτα ο μικρός? Μου έχει βάλει πάγο. Μου μιλάει μόνο αν είναι μπροστά άλλη. Και βέβαια με τίποτα αν βρεθούν οι δυο μας. Δηλαδή δεν έχετε μιλήσει ακόμα? Δηλαδή μου σου λέω, μα αποφεύγει. Μα αποφεύγει σαν το διάολο το λιβάνι. Κάτσε ρε, τώρα δεν είναι δηλαδή και αυτό σωστό. Στο κάτω-κάτω τη γραφή τι κάναμε, ας πούμε. Φιλιόμαστε. Σα! Μην το πει και μα ακούσει κανεί, ούτε ο δούναμη δεν μα ξεπλένει. Να τον πάρω εγώ τηλέφωνο να το εξηγήσω. Ναι, καλά. Ούτε πρόκειται να απαντήσει, άμα δει το νούμερό σου σε αναγνώριση. Και τι θα κάνω, δηλαδή. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το εξηγήσουμε. Θεέ μου, γιατί μου σημαίνει το χειρότερο πράγμα που μπορούσα να μου συμβαίνει στη ζωή μου. Δεν μου μιλάει το παιδί μου. Κάτσε ρε, μην κάνεις έτσι, ρε παιδάκι μου. Ησύχασε. Θα σου ξαναμιλήσει. Για να το κρατήσει μια ζωή, είδε. Πάρα πολύ στεναχωρημένο είναι. Και έχει και πανελλήνιες. Ερεμέρη, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι τώρα γίνεσαι δηλαδή υπερβολική. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να κόψει την καλή μέρα στην ίδια τη μάνα επειδή φιλιόταν με τον πατέρα του. Συνέχεια αυτό. Θα μπει καμιά Βιβί και θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Βιβί θα αργήσει. Τώρα, συγγνώμη, εκεί είναι το πρόβλημα. Να σου, ξέχνα το φίλι. Και να ήθελα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Μάλιστα. Λέω, δηλαδή, και να ήθελα, με όλη αυτή τη σύγχυση που τραβήξαμε και τα λοιπά, δεν μπορούσα να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Ναι, πες το ψέματα. Ας πω, Μέρη. Δηλαδή, τώρα για να σου πω την αμαρτία μου, ξέρεις, για κάποια έτσι δευτερόλεπτα, όλο αυτό που έγινε, ξέρεις, με πήγε πίσω, στα πρώτα μας φιλιά. Πότε λες, τότε που με γύρισες από τη δισκοτέκη στο σπίτι, τότε που πήγαμε στο πάρκο και μου ζήτησες να τα φτιάξω. Όχι, στο παρκάκι, τι. Στο πάρκο δεν έγινε τίποτα. Εσύ μου είπες ότι θες να το σκεφτείς. Καλά, ρε παιδί, δηλαδή, τι θες μια εβδομάδα να το σκεφτείς. Ναι, ναι, Σόλι. Είχα κι εγώ τις αναστολές μου. Αλλά εσύ όμως εκείνο το βράδυ, τσουπ, τη λαβίδι στο καληνύχτα, τσουπ, να έχεις το μάγουλο. Στο μάγουλο δεν πιάνεται. Δεν πιάνει στο μάγουλο. Το πρώτο μας φιλί στο στόμα το δώσαμε στο πάρκο του Παναγιώτη. Θυμάσαι? Ναι. Θυμάμαι. Αλλά όμως εμένα με είχε κάψει και το φιλί στο μάγουλο. Την αϊπνία, ρε, τα έχει πάλι πια. Εγώ να δεις, μου είχες και στο περίμενε. Μέρολα μου, εδώ είσαι. Ρε παιδιά, σας διέκοψα από κάτι? Όχι, τι κάτι. Όχι. Εδώ πέρα με τη Μέρη, συζητάγαμε και λέγαμε για τον Λεωνίδα. Βέβαια. Τα προβλήματα τα γνωστά συνέχεια με τον Λεωνίδα. 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανοτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κανείς τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μαλλιά τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίλες στάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διημερή αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Τι έχεις εσύ? Από χθες δεν μιλήσεις. Όχι, όχι. Λάθος κάνεις. Μπα, δεν κάνω λάθος. Πες μου τώρα, τι έχεις πάθει? Μαριλένα, έχουμε πολύ διάβασμα. Μήπως μου είπες ψέματα ότι έγραψες καλά στα μαθηματικά? Γιατί να σου πω ψέματα? Ξέρω εγώ, για να μην με στεναχωρήσεις. Κοίταξε, μαθηματικά παίζει να έχω γράψει και 20.
Γιατί ήμουν ακολόφαρτος και το προηγούμενο βράδυ είχα διαβάσει εκείνη την παλούκα την άσκηση που έπεσε. Σίγουρα. Και τι παιδιά είμαστε τώρα. Ναι. Ναι, τι έπαθες. Δεν έχεις πρόβλημα με τις Πανελλήνιες, δεν έχεις πρόβλημα μαζί μου. Τι άλλο μπορεί να έχεις. Θα σου πω. Αλλά θα κρατήσεις. Θα κρατήσεις, σε παρακαλώ, το στόμα σου κλειστό. Μιλάω εγώ, ρε. Ούτε στον τέλη. Μην πεις τίποτα στον τέλη, γιατί είναι μαθηματικά βέβαια ότι αυτό θα το ξεφουνίσει σε κάποιον που δεν πρέπει. Ωραία, ορκίζομαι σε ό,τι πιο ιερό έχω. Λέγε τώρα. Βρήκα. Έπιασα. Έκανα τσακωτού στη μάνα μου και τον πατέρα μου. Δηλαδή πήγα στο γραφείο της μάνας μου και βρήκα τον πατέρα μου και τη μάνα μου να φιλιούνται. Έλα, βρε κουτό, αυτό είναι. Θα έμαθαν ότι πήγες καλά στα μαθηματικά και θα φιλιούνται από τη χαρά τους. Δεν φιλιώτησαν από χαρά. Από πάθος φιλιώτησαν. Δηλαδή πώς. Δηλαδή έτσι. Λεωνίδα. Α, έτσι διαβάζεστε εσείς, ε. Μαριλένα, γρήγορα, αυτή τη στιγμή στο σπίτι σου. Γιαγιά, μπήκες χωρίς να χτυπήσεις. Και κυρία Κίτσα, δεν φιλιόμασταν. Α, ναι, και τι κάνατε. Α, μου δείχνε κάτι. Τι σου δείχνε, παιδί μου, τα σώσεις την ιστορία. Γιαγιά, επαναλαμβάνω, μπήκες χωρίς να χτυπήσεις. Διαβάζουμε και μας διακόπτεις. Και έχει δίκιο η Μαριλένα, σου λέει αλήθεια. Τι σε έδειχνα πώς φιλιόντουσαν κάτι γνωστοί μου που τους έκανα τσακωτούς. Ναι, ποιοι γνωστοί, παιδί μου. Δεν τους ξέρεις. Και αναρωτιόμασταν αν αυτοί οι δύο τα έχουν. Τους είδατε να φιλιούνται έτσι και να ρωτιώσεστε. Τι αναρωτιώσεστε δηλαδή. Άνθρωποι που φιλιούνται έτσι, φως φανάρι είναι ότι τα έχουν. Και μάλιστα τα έχουν από χρόνια. Αυτό λέω κι εγώ. Κασούλη μου, τι έχεις. Τι πράγμα είναι. Αχ, είσαι πολύ αφηρημένος. Μπα. Μάλλον κουρασμένος. Μήπως θέλεις να πας στο σπίτι να ξεκουραστείς. Τι λες, ρε Βίβη. Και τόση δουλειά ποιος θα την κάνει. Να σου! Πάρον. Μου πεις τι έχεις. Μα σου είπα, ρε βιβάκι μου, δεν έχω τίποτα. Τι τίποτα, μωρέ, να σου. Εσύ, ρε βιβάκι, λες και βλέπεις τους καταράκτες του Νιαγάρα στον απέναντι τοίχο. Κοιτάζω τον τοίχο και φαντάζομαι τους καταράκτες του Νιαγάρα. Ναι, μωρέ. Λες και τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Μία και δύο φορές. Τόσες ταινίες. Να σου! Κάτι μου κρύβεις, δεν με γελάς εμένα. Η φαντασία σου είμαι. Η δική μου. Εσύ βλέπεις, βρε, καταράκτες στον τοίχο. Η δική μου η φαντασία φταίει. Έλα, βιβλία, δούλευε. Δούλευε και στα λόγια. Μέρι! Τι έγινε, γιατί αποχαυνώθηκες έτσι, βρε. Τίποτα, νησταγμένη είμαι. Τι, δεν κοιμήθηκες καλά αυτό το βράδυ. Ναι, δεν κοιμήθηκα καλά. Είχα άγχος για τις Πανελλήνιες. Καλά, και εσύ γιατί αγώνεσαι. Τώρα τι έγινε, έγινε, δεν αλλάζει κάτι. Αυτός τι λέει. Ποιος. Ποιος. Ο Νάσος. Τι ανακατεύεις τον Άσο, δεν έκανε τίποτα ο Νάσος. Το ξέρω ότι δεν έκανε τίποτα ο Νάσος για τον Λεωνίδα, δεν μιλάμε τόση ώρα. Κλα, εσύ δεν είπες Νάσος τώρα. Ναι, είπα Νάσος για να σας συνεφέρω, εντάξει. Τέλος πάντων, ο Λεωνίδας πώς γράφει. Ξέρω, όλο καλά λέει ότι γράφει. Και τότε γιατί έχεις τόσο άγχος. Άγχος. Ποιος είπε ότι έχω άγχος. Καλά, εσύ δεν μου λες μια ώρα ότι δεν κοιμήθηκες χθες το βράδυ γιατί είχες άγχος για τις Πανελλήνιες. Χθες το βράδυ είχα άγχος. Τώρα δεν έχω άγχος. Α, δεν έχεις τώρα άγχος. Να σου πω κάτι. Επειδή έχεις πάρα πολλά νεύρα, δεν πας τίποτα στο σπίτι σου να ξαπλώσεις λίγο, να ξεκουραστείς, να ρίξεις κανένα ύπνο, γιατί δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Α, πάω μια βολτίτσα να ξελαμπικάρω, θα γυρίσω αργότερα. Ασούλη! Γιατί αγάπη μου δεν πας σπίτι, να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς. Μπα, ξέρεις, δεν ιστάζω ακριβώς. Μάλλον θα πάω μια βολτίτσα εδώ γύρω να πάρω λίγο αέρα. Μπράβο, χαρά μου, μπράβο. Αυτό να κάνεις. Να πας μια βόλτα, γιατί και εδώ που κάθεσαι να σου πω την αλήθεια δεν κάνεις και τίποτα. Μόνο εμένα αγχώνεις. Λοιπόν, δεν θα αργήσω. Δεν μου είπες, μωρό μου, πού θα πας. Εδώ μια βόλτα γύρω-γύρω. Mm. Αν χρειαστείς κάτι, πάρε με στο κινητό. Νάσο. Μέρι. Έλα, έλα. Κάτσε. Πώς από εδώ. Πώς από εδώ. Με πνίξαν οι αναμνήσεις και ήρθα. Ακριβώς ίδιο είναι όπως τότε. Εσύ πώς από εδώ. Βγήκα να πάρω λίγο αέρα και ούτε που κατάλαβα πως έφτασα μέχρι εδώ. Τι μου θυμίζει αυτό το μέρος. Άγχος. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Κάθε φορά που τσακωνόμαστε και χωρίζαμε, εδώ έρχομουν δίθεν να πιω καφέ, αλλά κατά βάθος ερχόμουν για σένα, αλλά εσύ ποτέ δεν ερχόσουν. Γιατί εγώ θυμάμαι το τελείως αντίθετο. Τι αντίθετο δηλαδή θυμάσαι. Γιατί εγώ σε περίμενα και εσύ δεν ερχόσουν. Αν δεν ήταν οι φορές που σου κρατούσα εγώ μούτρα. Εγώ θυμάμαι τις φορές που μου κρατούσες εσύ μούτρα. Πάντως. Ο καυγάς σε καυγά το πηγαίναμε.
Τι ήμασταν τότε, παιδιά. Και μεγαλύτερο που είμαστε, πάλι από καυγά σε καυγά το πηγαίνουμε. Αλήθεια, ρε παιδιά, γιατί τσακωνόμαστε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ τώρα σε βρίσκω την πιο συνεννοήσιμη γυναίκα του κόσμου. Κι εγώ σε βρίσκω το πιο συνεννοήσιμο άντρα του κόσμου. Τελικά, έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι εκτιμάς αυτό που χάνεις. Μαζεύτηκαν οι άλλοι. Άργησες. Αρχίσανε δηλαδή. Έννοια σου και γι' αυτό που αρχίσανε δεν σε χρειάζονται σένα. Δεν με χρειάζονται εμένα. Πώς δεν με χρειάζονται. Αν δεν είχαν και εμένα τι θα κάνανε. Αν δεν θα κάναν τίποτα. Αυτό είναι καλή ιδέα. Μην ξαναργήσεις. Δεν φταίω εγώ. Μου κάνε πάλι κήρυγμα με εμένα μου για τις πανελλήνιες. Καλά σου έκανα. Πώς γράφεις εσύ καλά. Καλά, καλά. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσω τις εξετάσεις. Μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βλέπω, μακάρι να σου βγει καλό, παιδί μου. Να πάω μέσα τώρα. Ναι, παιδί μου, πήγαινε και γρήγορα. Έλα, ρε μου, ξέχνα το τώρα. Στο κάτω-κάτω μπορεί να ήταν τη στιγμή. Ποια στιγμή, ρε Μαριλένα, ποια στιγμή. Φιλιές έτσι εσύ με κάποιον στη στιγμή. Ναι, αλλά αύριο γράφουμε ιστορία. Σε παρακαλώ, κάλτε από το μυαλό σου. Έχεις γράψει τόσο καλά μέχρι τώρα. Κρίμα να τα σκατώσει τελευταία στιγμή. Δεν πιστεύω να αρχίσατε χωρίς εμένα. Βέβαια, αρχίσαμε. Πού ήσουν, α? Ερχόμουν με τα πόδια και στον δρόμο είδα τον Αργύρη και τον Γιώργο. Τι σου είπανε? Α, μου δώσανε κάτι σώσα από το δικό του φροντιστήριο. Τα σημείωσα κάπου εδώ πέρα. Με αυτά και με αυτά, τα διάφορα σώσα που έχουμε μαζέψει από τα φροντιστήρια, στο τέλος θα το διαβάσουμε ολόκληρο το βιβλίο. Ποιον άλλον είδα? Όχι, κι άλλα σώσ. Ρε, ποια σώσ? Είδα τον πατέρα σου και τη μάνα σου στο καφενεδάκι στο πάρκο και τα λέγανε σαν πιτσουνάκια. Πού του είδε? Παίρναγα απ' έξω απ' έξω εγώ. Δεν με είδανε βέβαια αυτοί. Έλα, Νάσο. Πού είσαι? Πού? Θα αργήσεις να έρθεις γιατί θέλω να πάω τράπεζα. Εντάξει, μωρό μου. Θα περιμένω. Γεια. Έλα, Μέρη. Εγώ είμαι. Πού είσαι? Μόνη σου? Έτσι, ρωτάω. Τι θα πει γιατί ρωτάω? Είσαι καλύτερα? Ωραία, εντάξει. Πότε θα έρθεις? Α, σε λίγο, σε λίγο. Πάμε μια βόλτα μέχρι το παρκάκι. Δεν αντέχω άλλο. Έχω βραχή. Κλώσσα εδώ μέσα. Ναι. Και να πέσουμε πάνω στον πατέρα σου και στη μάνα σου και να μας χαίσουν που κάνουμε βόλτες και τα διαβάζουμε. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Γιατί να μας δουν όμως? Α, θα αποφύγουμε το καφενεδάκι. Εγώ λέω να κάτσουμε εδώ πέρα να διαβάσουμε. Γιατί ξύνεσαι, ρε. Τώρα μπήκε ο διάολος μέσα μου. Θέλω να δω. Ναι, για να δεις, για να γίνεις χειρότερος. Πώς το κάνω, γιατί ξαναχωριέσαι εσύ? Τι φταίες? Πώς δεν φταίω? Άμα είναι έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε τα πράγματα, αυτοί χώρισαν εξαιτίας μου. Όχι εξαιτίας τους. Κατάλαβες? Εγώ όχι. Καλύτερα. Λοιπόν, εγώ πάω. Θα έρθει κανένας? Θα έρθω εγώ για να δεις ότι κάνεις λάθος. Εγώ πάντα σήμερα πέρασα καταπληκτικά. Εγώ. Σαν το ταξίδι με τη μητέρα του χρόνου. Ξανά έγινε για 17 χρόνια. Επειδή αισθάνομαι σαν 17 χρόνια. Α, και εγώ το ίδιο. Πάμε γιατί αργήσαμε. Πάμε. Που αργήσαμε. Πάω για ύπνο, ε. Ναι, θα έρθω κι εγώ σε λίγο. Έχω το νου μου στο παιδί και ξέρεις, διαβάζει για αύριο. Μόλις ξαπλώσει αυτός, θα πάω να κοιμηθώ κι εγώ. Καλή νύχτα, ε. Καλή νύχτα. Λεωνίδα, δεν σε πιστεύω. Και όχι γιατί δεν διαβάζεις ποτέ σου, αλλά γιατί αυτή τη στιγμή με αποφεύγεις. Λάθος κατάλαβες. Μια χαρά κατάλαβα. Άσε με να σου εξηγήσω. Γιατί? Εσύ δεν έχεις λόγο να εξηγήσεις τίποτα. Αυτό που είδες δεν ήταν αλήθεια. Σωστά. Εξάλλου εσύ πάντα μου έλεγες να μην πιστεύω ποτέ στα μάτια μου. Φίλησα τον πατέρα σου για να αποφύγω το φίβο που με έχει πρίξει. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, σε πιστεύω. Μόνο μη μου λες άλλα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν με πιστεύεις! Λεωνίδα, πρέπει να σου μιλήσω.
Πρέπει να καταλάβεις. Μανά! Γράφω αύριο το πρωί, το έχεις υπόψη σου. Εντάξει. Καλά. Λίγο ήσυχη. Όχι, δεν θα πάω πουθενά. Θα καθίσω εδώ μπάστακας μέχρι να πανακοιμηθείς. Άσε με λίγο μόνη μου. Θα κοιμηθώ! Εδώ πέρα θα μείνω όλο το βράδυ. Δεν θα κοιμηθείς, θα μπεκρουλιάζεις. Και πια δύο ποτά θα μπεκρουλιάζω. Ορίστε, ξύπνησες για το παιδί. Είδες τι έκανες. Τι φωνάζετε μέσα στη νύχτα. Τίποτα, παιδί μου. Η μάνα σου πίνει και καπνίζει. Καλά, πήγαινε εσύ για ύπνο, θα την προσέχω εγώ. Όχι, όχι, εσύ πρέπει να πας να κοιμηθείς. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος το πρωί, να πας να γράψεις. Έλα, παιδί μου. Δεν γίνεται. Μπρος. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Μπρος, μάρς, όλοι για ύπνο. Ορίστε. Δεν μου έρχεται ύπνος. Θα σου έρθει ο ύπνος. Θα κοιμηθείς, θα πέσεις στο κρεβάτι και να δεις που σε λίγο θα κλείσουν τα μάτια σου. Μπράβο. Τώρα έχει δίκιο η γιαγιά. Πρέπει να πας να κοιμηθείς. Ανέβη κάνεις. Μέρι! Ήρθα πρωί-πρωί, γιατί ξέρω πως η Βιβί έρχεται αργότερα. Καλά έκανες. Άσο. Ναι. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό που κάνουμε. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν κάνουμε και τίποτα. Το παιδί το έχει πάρει πάρα πολύ βαριά. Και εγώ δεν μπορώ. Έχω πολλές τύψεις. Καλά. Στο παιδί μπορούμε να μιλήσουμε, να το εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Εσύ γιατί έχεις τύψεις. Για τη Βιβί. Σωστά. Είναι και η Βιβί. Κοίτα να δεις. Εγώ τη Βιβί την αγαπάω. Το ξέρω. Κι εγώ την αγαπάω. Ωραία. Τότε δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί πρέπει να έχουμε τύψεις. Σημασία έχει πώς αισθανόμαστε εμείς για αυτήν. Δεν την κοροϊδεύουμε. Να σου άστα αυτά. Έτσι. Όχι την πιτολάκερη και το σκύλο χορτάτο. Ρε παιδί μου, αλλά στη ζωή συμβαίνουν αυτά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να αγαπάς κάποιον και να συγκινεί και κάποιος άλλος. Να τον ξεχάσεις αυτόν που σε συγκινεί. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ, ε. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι στο χέρι μου. Δεν πειράζει, είναι στο δικό μου χέρι. Εγώ εξαφανίζομαι και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν βρισκόμαστε. Δηλαδή δεν θα έρχεσαι εδώ πέρα στην έκθεση. Και ούτε κι εσύ θα έρχεσαι στο σπίτι. Καλά, και το παιδί πώς θα το βλέπω. Θα του λες να έρχεται εδώ. Μπα. Δεν έρχεται. Νάσο, είσαι όλο υπεκφυγές. Εγώ. Όχι βέβαια. Λοιπόν, κομμένη για ένα διάστημα. Συνοηθήκαμε. Για πόσο διάστημα. Όσο χρειάζεται. Να πούμε, ας πούμε, κάνα δύο μέρες. Κάνα δύο μήνες. Καλά, δεν είναι πολύ. Λίγο είναι. Εγώ φεύγω. Συνοηθήκαμε. Εντάξει. Εντάξει. Ορίστε. Καλημέρα, Ζετά. Γεια σου, Νάσο, δεν έχει έρθει ακόμα. Ποιος? Η Μέριντα, τη Μέριντα, θέλεις. Ναι, πού το κατάλαβες. Δηλαδή, ποιος θα ήθελε στο γραφείο πρωί-πρωί. Σωστά. Αλήθεια, τι θέλεις, τον ύπνο σου την έβλεπες. Έβλεπα ότι είμαστε με τη Μέρι σε ένα υπόγειο και διαλέγαμε πορτοκάλια. Μανάβικο ήταν το υπόγειο. Όχι, αλλά είχε πορτοκάλια. Να σκεφτώ. Λοιπόν, το υπόγειο συμβολίζει βαθιά το υποσυνείδητο. Ήταν βαθύ το υπόγειο. Στον πάτο.
Στον πάτο, ε. Περίεργο. Λοιπόν, το υπόγειο το καταλαβαίνω. Είναι το υποσυνείδητο. Τα πορτοκάλια με μπερδεύουν λίγο. Δώσε μου λίγο χρόνο. Άστο λίγο να το δουλέψω και θα σου πω, έτσι. Μην ξεχάσεις. Να πω τίποτα στη μέρη. Ναι. Πες της να με πάρει γιατί ξέχασα να σου πω κάτι. Έγινε. Ορίστε. Μα τι πάθατε όλοι με τη μέρη πρωί-πρωί. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Καλά. Αυτή έφυγε από τις 7. Και η ώρα είναι 9. Ωραία, φαίνεται θα πήγε σε καμιά δουλειά. Σε καμιά δουλειά ή... Τι, μωρα και κίτσα, τι. Ανησυχώ. Για τη Μέρη. Ναι, χτες βράδυ ξενύχτησε. Και όχι μόνο αυτό. Έπινε και κάπνιζε. Έπινε και κάπνιζε η Μέρη. Και κίτσα, μήπως το είδε στον ύπνο σου. Άντε, γιατί πολύ ανήσυχο ύπνο είχατε όλοι απόψε. Ποιος άλλος είχε ανήσυχο ύπνο απόψε. Α, στο χέστο, θα τη κάνω μια κουβέντα μόλις έρθει. Και να μου πάρεις να μου πεις, ε. Εντάξει, θα σε πάρω, ναι, γεια. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, σε ψάχνει όλος ο κόσμος από το πρωί. Ποιος μου ψάχνει. Η μάνα σου και ο Νάσος. Ο Νάσος. Τι θέλει ο Νάσος. Ξέρω εγώ. Σε είδε, λέει, στον ύπνο του. Τι ώρα πήρε. Πριν από λίγο. Συγγνώμη, εσύ εν τω μεταξύ γιατί έπαιζε και κάπνιζες όλη τη νύχτα. Ποιος το είπε αυτό. Η Κατάσκοπος και η Κίτσα. Αυτό πήρε να μου πει ακριβώς. Τι είχες, λοιπόν. Άγχος για τις εξετάσεις του Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας δίνει εξετάσεις. Εσύ έχεις άγχος με τον Λεωνίδα που δίνει εξετάσεις. Η Κικίτσα έχει άγχος με σένα που έχεις άγχος με τον Λεωνίδα που δίνει εξετάσεις. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Δεν σηκάστε καμιά ώρα να σηκάσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Μερή, μπορεί να κάνεις κακό στο παιδί. Ας το να δώσει ήρεμος. Και που ξέρεις, μπορεί και να περάσει. Καλώς τον. Τελείωσε το γράψιμο. Τελείωσε. Πού είναι η Βιβί. Μόλις έφυγε για κάτι δουλειές. Πώς έγραψες. Καλά. Καλά-καλά ή καλά-κακά. Να σου πω. Εσύ πρώτα κερατώνεις τη μαμά με τη Βιβί και τώρα κερατώνεις τη Βιβί με τη μαμά. Σκάσε, δεν μη σ' ακούς κανένας. Τι είναι αυτά που λες. Λέω. Πρώτα κερατώνεις τη μαμά με τη Βιβί και τώρα κερατώνεις τη Βιβί με τη μαμά. Βρε, σταμάτα σου, λέω, θα σ' ακούσει κανένας. Καμία δεν κερατώνω. Όλες τις κερατώνεις εσύ. Βρε με τη μαμά σου, δεν έχουμε τίποτα. Ολόκληρο παιδί κάνατε και δεν έχετε τίποτα. Είχαμε, δεν έχουμε. Να πω δηλαδή στη Βιβί ότι φιλιώσασταν τις προάλλες, να δούμε τι θα πει. Έχετε ή είχατε. Εσύ κράτα το στόμα σου κλειστό. Άκου λίγο, θα πάω να πει στη Βιβί. Με τη μαμά σου φιλιόμουν στα ψέματα. Και χθες το καφενεδάκι στα ψέματα τα λέγατε. Ποιο καφενεδάκι. Μπαμπάστα αυτά. Σας είδε ο Τέλης. Σύμπτωση ήταν αυτό. Έχουμε και λέμε δηλαδή στη Βιβί ότι τις προάλλες φιλιόσασταν στα ψέματα και χθες ήσασταν σε ένα ρομαντικό καφενεδάκι και τα λέγατε τα δυο σας από μια διαβολική σύμπτωση. Να δούμε τι θα πει. Πού θα με σκάσει ο διάολος. Βρε, σου λέω, με τη μάνα σου δεν τρέχει τίποτα. Δεν σε πιστεύω. Είδες για να σε ψεύτης. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι λένε ψέματα σαν εσένα. Και στο έλεγα. Λεωνίδα, κόψε τα ψέματα. Δεν μπορώ. Σου μοιάσα. Ναι. Ναι, εδώ είμαι με τον Λεωνίδα και τα λέμε, ναι. Θα πάρω εγώ μετά, ναι. Έγραψε καλά, έγραψε καλά. Έλα, θα πάρω εγώ μετά. Γεια, γεια, γεια. Ποιος ήταν, ναι. Η Βιβί. Η Βιβί ή η μαμά. Η Βιβί ήταν. Δηλαδή, γιατί να είναι η μαμά. Ωραία, για να πάρω τη Βιβί να δω τι ήθελε. Λεωνίδα, ας το τηλέφωνο κάτω. Τώρα ποιος είναι ο ψεύτης. Ωραία, παιδάκι μου, κάτσε κάτω και θα σου εξηγήσω. Μπαμπά, ένα πράγμα σου λέω μόνο. Μη στεναχωρήσεις τη μαμά. Θα έχεις να κάνεις μαζί μου, εντάξει. Χθες το βράδυ έπινε και κάπνιζε. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Γι' αυτό σου λέω, μείνε μακριά από τη μαμά, εντάξει. Εντάξει. Την κάνω εγώ τώρα. Και θα έχω τα μάτια μου 14. Να τα έχεις. Γιατί να μην τα έχεις. Τώρα θα μου πεις πώς έγραψες. Καλά είπαμε, έγραψα. Να σε πιστέψω. Είδες, για να σε ψεύτης. Δεν πιστεύεις τους άλλους. Και σου λέω εγώ, κόφ τα ψέματα. Αλήθεια, τι σε ήθελε ο Νάσος. Δεν ξέρω. Τι σου είπε όταν τον πήρες τηλέφωνο. Δεν μου είπε τίποτα. Είχε δουλειά. Μέρη, τρέχει τίποτα με σένα και τον Νάσο. Τι να τρέχει με μένα και τον Νάσο τώρα, τι λες. Πώς σας το πω, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, σαν να έχετε κάποιο πρόβλημα. Έχετε κανένα πρόβλημα με το παιδί. Δεν έχουμε τίποτα. Πώς ήρθε. Ξεχάστε το. Γράψε λάθος. Να σου λέει, σου συμβαίνει κάτι. Όχι. Να σου λέει, έχω ένα κακό προαίσθημα. Γιατί πράγμα. Για μας. Ξέρεις, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά... μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να σε κοιτάει και σφίγγει την καρδιά μου. Ποιο παιδάκι μου, δεν είναι τίποτα. Δεν ανησυχείς. Θα σου περάσει. Θα μου περάσει. Είσαι σίγουρος. Ναι.
Λεωνίδα μου, είσαι σίγουρος ότι έγραψες καλά? Ναι. Το κοίταξες καλά? Ποιο να κοιτάξω? Το γραπτό σου καλά. Όχι, κοίταζα το γραπτό του διπλανού μου. Λεωνίδα μου, αντέγραφες. Γιαγιά, ξεκόλα, δεν μπορείς να τη γράψεις πανελληνίες. Α, καλά. Όταν τέλειωσες και πριν το παραδώσεις, το ξανακοίταξες? Ποιο? Για το γραπτό σου, λέω. Για τι άλλο μιλάμε τώρα τόση ώρα? Γιατί να το κοιτάξω, ρε γιαγιά? Ναι, αγάπη μου, γιατί είχες το περιθώριο. Αν είχες κάνει λάθη, θα μπορούσες να τα διορθώσεις, κατάλαβες? Δεν είχα κάνει κανένα λάθος. Καλά. Και τα έγραψες όλα τα θέματα? Όχι. Έγραψα τα μισά γιατί στη μέση βαρέθηκα και σηκώθηκα να φύγω. Όχι, βρε παιδί μου, μην ειρωνεύεσαι τώρα, που ενδιαφέρον ρωτάω. Ήθελα να πω, τα ήξερες όλα τα θέματα? Ναι, ρε γιαγιά, τα ήξερα. Τα ήξερες. Εντάξει. Γιαγιά, έτσι και με ξαναρωτήσεις για τις πανελλήνιες, θα σηκωθώ να φύγω μετανάστης. Δεν μου λες. Πώς ξέρεις τι έχει η μάνα σου? Ξέρω κι εγώ. Κλιμακτήριο. Λεωνίδα, όταν μιλάς στη γιαγιά σου, παρακαλώ μεγαλύτερο σεβασμό. Δεν μπορεί να μιλάς για γυναικολογικά σε μένα. Γιατί, κουκλάρα μου, γιατί έχεις πρόβλημα εσύ με το σώμα σου? Έλα, μωρέ. Έλα, πες μου. Έλα, θα μου πεις. Γιατί απ' όλα, ρε γιαγιά, γιατί απ' όλα? Για τις πανελλήνιες, για τα γυναικολογικά θέματα, για τους μετανάστες, γιατί? Για τη μάνα σου. Έχεις καταλάβει τίποτα? Εσύχασε, δεν έχει τίποτα. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις, ε? Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Τίποτα. Καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ τώρα θα πάρω ένα τηλέφωνο στο δωμάτιό μου, μόνος μου, και θα μιλήσω με την ησυχία μου. Και εσύ θα κάνεις μεταβολή, θα πας στην κουζίνα σου και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Τι θέλεις, ρε γιαγιά, τι θέλεις? Τα αυγά. Τα θέλεις μάτια ή ομελέτα? Κάντε έτσι όπως θα φωτίσει ο Θεός. Πιπέρι να βάλω. Αμέσως. Ναι. Γεια. Γεια σου, παιδί. Κάνε τι κάνεις, αγαπητή. Τι ωραία που σου πάρει. Έλα, έλα, έλα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κίκιτσα, έχεις λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Όσο είναι. Α, εσύ σε βιβίκα. Εγώ είμαι, βρε. Γιατί, περίμενας άλλη? Τι κάνεις? Μια χαρά γράφω, Βιβί. Δεν μου λες να πάμε στην κουζίνα να μιλήσουμε, να μας ακούει κανείς? Παιδί μου, κάτσε εδώ, δεν μας ακούει κανείς. Άμα μιλάμε σιγά, δεν θα μας ακούσει κανένας. Λοιπόν, Κίτσα, θέλω τη γνώμη σου. Ο Νάσος δεν είναι καλά. Τι είναι, παιδί μου? Είναι θέμα υγείας. Τι υγείας, καλέ? Όχι. Απλώς να τον βλέπω λίγο στενοχωρημένο, αφηρημένο. Καπνίζει πολύ. Έχει αρχίσει και πίνει. Α, τι σύμπτωση. Τα ίδια ακριβώς κάνει η Μέρη. Πίνει και καπνίζει. Αχού. Από ό,τι φαίνεται έχουν το ίδιο. Λες? Ξέρω κι εγώ. Λες να έχουν ίωση. Αλλά πάλι. Μα πώς να κολλήσει ο ένας τον άλλον, αφού δεν φιλιούνται? Δεν μου λες, μωρέ. Μήπως έχουν καμία στενοχώρια και δεν μας τη λένε? Στενοχώρια? Γιατί πώς, να έχουν την ίδια στενοχώρια? Δεν νομίζω να έχουν τίποτα κοινό αυτοί οι δύο. Έχουν. Το Λεωνίδα. Α, καλά, δε. Βιβί μου, μέσωσες. Τώρα καταλαβαίνω τι ακριβώς έγινε. Πω, έχει γράψει χάλια αυτός ο μικρός. Καλά που ήρθες και με φώτισες. Έχει γράψει χάλια, έχουν στενοχωρηθεί, πάνε να πεθάνουν, γι' αυτό πίνουν και καπνίζουν. Και δεν μας το λένε για να μην μας στενοχωρέσουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Πάμε να το εξακριβώσουμε. Ναι, έπιασε τον πατέρα μου και του τα είπα καλά-καλά. Ξέρω εγώ τώρα τι θα κάνει. Ελπίζω να σταματήσει εδώ το πρόβλημα και να μην πάνε παρακάτω. Λεωνίδα μου, πες την αλήθεια, αγάπη μου. Πώς έγραψες τις πανελλήνιες? Μελενάκι μου, μισό. Χάλια έγραψα. Χάλια. Χειρότερα δεν γίνεται. Χάλια. Χάλια. Γιατί, μωρό μου, γιατί? Γιατί έτσι μου γουστάρει. Λοιπόν, έλα. Πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Πηγαίνετε. Έλα, μωρό μου, συγγνώμη. Μα με πρίξανε πια. Συνέχεια, πώς γράφεις. Τους το είπα, μήπως δεν τους το είπα? Κάθε μισό λεπτό, παιδάκι μου. Κάθε μισό λεπτό. Πώς έγραψες, αγόρι μου, πώς έγραψες? Τους είπα κι εγώ ότι έγραψα χάλια, κατάλαβες? Αφού δεν τους αρέσει η αλήθεια. Αυτό είναι, Βιβί μου, είχα δίκιο. Έβρε και Κίτσα μου, εγώ έβαζα το κακό με το νου μου. Γιατί, παιδί μου, αυτό είναι καλό που μας συνέβη. Δεν μου λες, τώρα τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, θα το πάρουμε απόφαση. Το κάτω-κάτω θα κάνει μια άλλη δουλειά.
Θα τελειώσει το λύκειο και θα έρθει να δουλέψει στο μαγαζί του πατέρα του. Όχι, αγάπη μου, όχι, καλή μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να μείνει η ίδια τάξη. Εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά του χρόνου θα στρωθεί κάτω, θα διαβάσει και θέλει. Δεν θέλει, θα περάσει. Έχεις δίκιο. Δεν μου λες τώρα με τον Άσο και τη Μέρη τι θα κάνουμε. Θα τους παρηγορήσουμε. Α, ξέρεις τι λέω. Να μας μαζέψεις όλους εδώ σήμερα το βράδυ. Να κάνεις έτσι ένα τραπέζι, να έρθουμε να μαζευτούμε, να το συζητήσουμε. Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε. Στο κάτω-κάτω λύσεις για όλα υπάρχουν. Ναι. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Πρέπει να μου σκεφτόμουν. Αυτό το παιδί βλέπει δύο γονείς να είναι καταστενοχωρεμένοι γιατί δεν γράφει καλά. Και επηρεάζεται, γράφει χειρότερα. Είναι κι αυτό. Λοιπόν, το βράδυ θα τον πάρω έτσι. Σηκωτώ τον Άσο και θα τον φέρω εδώ. Μπράβο, βρε Βιβί, αυτό να κάνεις. Τώρα φεύγω και κίτσα μου εγώ. Φεύγοντας, ξέρεις, λέω να περάσω από τη Μέρη, παιδί μου. Μπορεί να τη βρω έτσι σε μια κατάσταση λίγο πιο χαλαρή, λίγο να την ψαρέψω, να μιλήσει, να χαλαρώσει. Λοιπόν, εντάξει, θα σας περιμένω. Ορίστε. Μου το κλείσανε. Να φτιάξω ένα καφέ, θες εσύ. Α, ναι, Ζητάκη. Θέλω να φτιάξω ένα καφέδάκι. Ευχαριστώ. Εσύ παίρνεις και το κλείνεις. Εγώ. Όχι, βέβαια. Να σου. Τι είπαμε. Με ποιον μιλάς. Σε κανένα, δεν απαντάει. Και γιατί έχεις τέτοιο ύφος. Τι ύφος. Ένα έχω να το πω. Σαν να με ένα κάρβουνα να το πω. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει διάγνωση ακόμα, δεν έχω ψυχολογήσει. Θα το σκεφτώ και θα σου πω. Εσύ δεν θα φτιάχνεις καφέ. Γάλα δεν έχει. Να κατέβω να πάρω ή δεν πειράζει. Ω, πειράζει, πειράζει. Πετάξουμε ένα ζητάκι λιγάκι έτσι. Ορίστε. Μέρη, συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θα σκάσω. Γιατί με έκλεισε το τηλέφωνο. Θύμωσες. Όχι. Ποιος ήτανε. Λάθος. Ωραία, πάω για το γάλα. Δεν χρειάζεται. Εγώ θέλω γάλα. Εγώ θα πάω για το γάλα. Μη σε τρέχω τώρα. Η Μερούλα δεν είναι εδώ. Όχι, εδώ είναι. Κατέβηκε λίγο να πάρει γάλα για τον καφέ. Ξέρεις, ήρθα γιατί η Κικίτσα μου είπε ότι είναι χάλια. Από τις εξετάσεις του Λεωνίδα. Αχ, ναι, χάλια τελείως. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάμε. Εκεί που κάθεται, τη στιδίνει και βγαίνει έξω, παίρνει τους δρόμους. Δεν μου λες, Βραζέτα. Αυτό το παθαίνουν όλες οι μανάδες με τις Πανελλήνιες. Οι τρελές μανάδες. Καφέ θες. Μέρη! Να σου! Ήρθες, Μερούλα μου. Έλα, κάτσε. Γιατί το κάνεις αυτό, να σου. Ποιο αυτό. Δεν είπαμε ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ναι, παιδί μου, εγώ σε πήρα τηλέφωνο να σου πω ότι πέρασε ο Λεωνίδας από εδώ. Τι σου είπε. Μου είπε να μην σε στεναχωρώ, λέει, γιατί θα έχω να κάνω μαζί του. Δεν με στεναχωρείς εσύ. Ναι, αλλά αυτός έτσι το βλέπει. Κάτσε λίγα για σένα, κάτσε. Πού είναι η Βιβί. Ιδέα δεν έχω, έφυγε πριν από λίγο. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι θα πάει σπίτι κατευθείαν. Κάτσε, δυο μας είμαστε. Κάτσε να σε δω λίγο. Τι να κάτσω να κάνω, να σου. Δεν σημαίνει. Με έκλεισες δύο φορές το τηλέφωνο στα μούτρα και κόντεψα να τρελαθώ. Μα αφού είναι σέτα εκεί πέρα, πάστε καστά. Εγώ νομίζω ότι έχεις θυμώσει μαζί μου. Να μην νομίζεις τίποτα. Εγώ αισθάνομαι αυτό που αισθάνομαι για σένα και αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι αισθάνεσαι. Το ξέρεις ότι κάνεις σαν παιδάκι. Ναι, αλλά νιώθω μέσα μου έτσι μια μεγάλη χαρά. Τι χαρά. Χάλια είσαι. Όταν δεν είσαι εδώ. Ναι, αλλά θα είμαι ποτέ εδώ. Γι' αυτό σκάω. Χωρίς. Μήπως δεν είμαστε πολύ στα καλά μας. Είμαστε καλά μας. Τώρα που το λύσεις και το παρατηρώ. Δεν είμαστε και στα καλά μας. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Γιατί
Περιμένει ζέτα και έχω πει ότι πάω για γάλα και έχω μία ώρα να γυρίσω. Εντάξει, πες ότι έψαξες να βρεις γάλα και δεν έβρισκες. Λίγο γελία, δεν είναι αυτή η δικαιολογία. Τώρα τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν βρίσκω κάτι καλύτερο, κανένα καλύτερο επιχείρημα. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε λίγο, μην φεύγεις έτσι. Όσο κάθομαι χειροτερεύει. Γεια σου, Νάσο, και υπομονή. Θα περάσουν όλα. Περάσουν. Κανένα τηλέφωνο. Ούτε εσύ ούτε εγώ. Αφού αυτό είναι το σωστό, εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι το σωστό. Γεια. Γεια. Πού είναι η Μέρη, για γάλα πήγε και γάλα έγινε. Α, καλά, δεν είναι θέμα, θα έχει πάει καμιά βόλτα. Παιδί μου, έχει μορυλαθεί τελείως, σου λέω. Και που κάθεται, στο ίσο, μα σηκώνεται και παίρνει τους δρόμους. Τι θα γίνει. Το ίδιο κάνει και ο Νάσος. Α, πιάνει και τους πατεράδες αυτό το σύνδρομο, δεν το ήξερα. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει με τις Πανελλήνιες. Θα τρελαθεί τελείως αυτή η οικογένεια και τα παιδιά και οι γονείς. Δεν ξέρω, είπαμε με την Κικίτσα έτσι να προσπαθήσουμε να τους συμπαρασταθούμε. Στο κάτω-κάτω, άμα δεν περάσει ο Λεωνίδας εξετάσεις, δεν έρθει και το τέλος του κόσμου. Μα να σου πω, συμφωνώ και επαυξάνω. Πάντως το βράδυ θα μαζευτούμε στις Μέρες έτσι να τους πούμε μερικά πράγματα, ρε παιδί μου. Εγώ θα είμαι ή. Ναι, έλα, ρε, μα είναι δυνατόν. Πώς σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να μην είσαι. Λοιπόν, θα πάρω την Κικίτσα να της πω να βάλει μια μερίδα ακόμα. Δηλαδή, εσύ όχι μόνο θα περάσεις, αλλά θα βγάλεις και καλό βαθμό, έτσι. Προς το παρόν. Κάτσε να τελειώσουν οι εξετάσεις. Μπα, αν ησυχείς και εσύ με την κολοφαρδία που έχεις. Τελευταία στιγμή διαβάζεις το θέμα. Να σου πω. Αυτό να κοιμηθώ αύριο το πέρα από τη φυσική. Μπα και σου ήρθε καμιά φλάσια και μου πει και εμένα τίποτα. Τι, κι εγώ στην απέξω θα μείνω. Ε, παιδιά, σα ακούω συνέχεια. Μπορ, συζητάτε. Πρέπει καθίστε να διαβάσετε τίποτα. Μπα και περάσετε και σώσετε κάτι. Τι να σώσουμε. Άκου, τι να σώσουμε. Τα μαθήματα, βρε παιδί μου. Τον εαυτό σα να σώσετε. Για όνομα του Θεού. Μα τρία πουλάκια κάθονται. Από ποιο κόσμο έρχεσαι εσύ, κοριτσάκι μου. Από τι να σώσουμε τον εαυτό μα, κυρία Κικίτσα. Από την καταστροφή, βρε. Να κερδίσετε ένα χρόνο τη ζωή σα, να μην τον χάσετε αυτό το χρόνο. Δηλαδή, ρε γιαγιά, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή, αν είναι να πεθάνουμε στα 100, θα πεθάνουμε στα 99. Εγώ προσωπικά χαίστηκα, εσύ. Θεέ μου, τι στόμα. Είναι αυτό όλο βατράχια βγάζει αυτό το στόμα. Γι' αυτό τι μυαλό έχει. Κουβαλά τρομερό μυαλό, εσύ. Γι' αυτό γράφετε πώς γράφετε. Πώς γράφουμε. Πώς γράφετε, εμένα ρωτάτε. Εσείς ξέρετε πώς γράφετε. Ξέρουμε. Ξέρετε και το λέτε έτσι ατάραχοι, Δεν είμαστε ατάραχοι. Χαρούμενοι είμαστε. Πω, θα με σκάσετε, βρε. Θα σκάσετε και τους γονείς σας. Εγώ εντάξει, έφαγα τα ψωμιά μου. Τους γονείς σας τους σκάσετε, βρε. Μα τι λέει. Ποιος ξέρει. Άσε, κοριτσάκι, μην δίνεις σημασία. Λεωνίδα, οι γονείς σου κοντεύουν να αρρωστήσουν εξαιτίας σου και εσύ δεν υδρώνει τα αυτή σου. Έχεις κολλήσει από αυτήν, τρία πουλάκια κάθονται. Όχι, γεια, το αυτή μου υδρώνει. Άμα τρέχεις πολύ ώρα, υδρώνει. Και πουλάκια κάθονται. Μα συγγνώμη. Ποιος είπες ότι κοντεύει να πεθάνει από την αγωνία του εξαιτίας μου? Η μάνα σου, παιδί μου, και ο πατέρας σου, έτσι λέει η Βιβί. Γιατί, δεν καταλαβαίνω αυτό. Άστο, τέλει, δεν πρόκειται να βγάλουμε μακρύ. Η κυρία Μέρη, ο κύριος Λεωνίδας και η κυρία Κικίτσα αυτή τη στιγμή απουσιάζουν. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά το χαρακτηριστικό ήχο και εμείς θα σας γράψουμε αρμόδιος. Μπι! Άλλα, ζητά, εσύ είσαι. Ναι, περίμενε, στο δώσω. Από μέσα πήγε να πάρτω. Όχι από εδώ. Σε καλά. Δεν είσαι καλά. Θα μείνω εδώ να σας ελέγχω. Εσείς γελάτε. Πια σαν να είσαστε μωρά. Έλα, ζέτα μου. Ναι. Θα έρθεις εδώ, Είναι και η Βιβί. Η Μέρη δεν είναι εκεί. Πού έχει πάει. Καλά. Σε περιμένω. Άδειο. Πού είναι η μαμά. Έχει βγει έξω. Δεν είναι στο γραφείο της. Και η Βιβί είναι στο γραφείο της μαμάς. Ναι, πήγε να παρηγορήσει τη μάνα σου γιατί εσύ γράφεις χάλια. Πάω τώρα να ετοιμάσω γιατί έχω το βράδυ κόσμο και έχω φαγητό να κάνω. Α! Ποιος γράφει χάλια. Εσύ γράφεις χάλια και όλη η παρέα σου. Πόρτα! Θα την κλείσω, αλλά θα με απέξω. Έχει ξεφύγει η γιαγιά σου. Εδώ και καιρό. Άλλο όμως με απασχολεί εμένα τώρα. Μπρος. Έλα, παπά, δώσ' μου τη μαμά. Δεν είναι εδώ. Μόλις έφυγε. Δηλαδή, ρε Νάσο, με έχετε γραμμένο. Όχι, παιδί μου. Εδώ ήταν για άλλο λόγο. Κατάλαβες. Κατάλαβα εγώ. Πώς δεν κατάλαβα. Λεωνίδα, αγόρι μου, καταλαβαίνεις λάθος. Έτσι λες, Το ξέρεις το τραγουδάκι. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Λεωνίδα, θέλω να βρεθούμε να μιλήσουμε οι δυο μας. Πότε έχεις χρόνο. Και τώρα, άμα θέλεις. Έχεις χρόνο ή είσαι καθυστερό από τα διαβάσματά σου. Έχω. Έρχομαι. Τι λέγατε ρε με τον πατέρα σου. Τίποτα. Να μην σε νοιάζει ρε.
Γιατί τραγούδαγε, κεφάλαιος κιόλας. Γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γράφω καλά στις Πανελλήνες. Λοιπόν, εγώ πάω στον πατέρα μου, τώρα θα τηλεφωνηθούμε. Να σουλάκι μου, να σουλάκι μου. Επιτέλους. Επιτέλους ήρθα και από εδώ. Πού ήσουν, ε? Στις Μέρεις. Πού? Στις Μέρεις, καλέ, γιατί κάνεις έτσι? Πλά, ξαφνιάστηκα. Τι σου έλεγε η Μέρη? Α, δεν ήταν εκεί. Καλά, ήσουν τώρα με τη Μέρη και η Μέρη έλειπε. Ναι, μωρέ. Πήγα να τη δω, αλλά έλειπε και κάθισα με τη Ζέτα να τα πούμε λιγάκι. Πειράζει? Όχι, όχι, καθόλου. Τι να πειράζει. Τι θα κάνεις τώρα? Θα κάνω λίγη δουλίτσα εδώ πέρα. Και μετά, να σου λέω, θα σε περιμένουμε να πάμε σπιτάκι μας. Α, όχι, όχι, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Έχω λίγη δουλίτσα εδώ πέρα να κάνω. Καλύτερα να πας μόνη σου στο σπίτι. Καλά. Καλά, εσύ τώρα δεν είμαι, θα πας σπίτι. Να σου θέλεις να με διώξει, καταλαβαίνω λάθος. Όχι, δεν Να σου πω, κρύβεις κάτι? Όχι, βρε παιδάκι μου, αλλά περιμένω τον Λεωνίδα να συζητήσουμε κάτι δυο μας. Και θα προτιμούσες να είσαστε μόνοι σας, σαν πατέρας και γιος. Αγάπη μου, γιατί δεν μου το λες από την αρχή? Φοβήθηκα να μην το παρεξηγήσεις. Μα τι να παρεξηγήσω, ρε Νάσο? Εσένα και τον Λεωνίδα. Νάσο, φοβάμαι ότι έχεις φτιάξει λάθος εικόνα για μένα. Συγγνώμη, Βάκη, όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εγώ δεν θέλω να ανακατεύομαι, αλλά έχετε καταλάβει λάθος στο θέμα του Λεωνίδα. Και εσύ και η Μέρη. Τι έχουμε καταλάβει λάθος? Ξανά, μανάγια. Αγοράκι μου γλυκό, καλώς ήρθες, μωρό μου. Να σου λέει, ναι. Εγώ φεύγω. Mm. Θα σε περιμένω στο σπίτι, έτσι, θα ναι, το πούμε ναι. Αργότερα. Αγόρι μου εσύ. Σ' ακούω. Ο ένοχος ο άνθρωπος. Γιατί είμαι ένοχος? Τι έκανα? Εσύ θα μου πεις. Λεωνίδα δεν έκανα τίποτα. Με φώναξε εδώ για να μιλήσουμε σοβαρά, άντρας προς άντρα. Σαν πατέρας με γιο. Δεν τα κάνουμε όλα ίδια. Μπιπ και παλικάρια, γίναμε μαλλιά κουβάρια. Λεωνίδα. Να σω. Εσένα πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή, αυτό που πρέπει βασικά να σε απασχολεί είναι τα μαθήματά σου. Αυτό έχει πρώτη σημασία για σένα. Μην ανησυχείς, με απασχολούν μια χαρά τα μαθήματά μου. Βλέπεις, έχω έξυπνους γονείς και μπορώ να απασχολούμαι με δύο πράγματα ταυτοχρόνως. Και με τα μαθήματά μου και με τα τσιλιμπουρδίσματα τα δικά σου με τη μαμά. Λεωνίδα. Ρε, πάτε καλά. Έτσι όμως που γίνεσαι, δυσκολεύεις πάρα πολύ τα πράγματα. Σε ποιον άμοιασα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη και σε μένα και στη μάνα σου. Έτσι, ανεφορών. Γιατί? Σε έχουμε διαψεύσει ποτέ σε τίποτα? Όχι, αλλά τώρα τελευταία μου κάνετε νερά. Να σου πω, θα μιλήσουμε σοβαρά ή θα το κολοβαράμε ανεφλόγου? Ναι, λοιπόν, η μητέρα σου και εγώ αποφασίσαμε να μην συναντιόμαστε για ένα διάστημα. Πότε αποφασίσατε αυτό? Πριν από λίγο, πριν εδώ. Τίμια πράγματα. Τίμια. Όχι, γιατί και πριν λίγες ώρες μου υποσχέθηκες ακριβώς το ίδιο και έμεινα εγώ μαλάκας. Δεν ρε παιδάκι μου, αλλά είμαστε και άνθρωποι. Δεν είναι τόσο απλό. Ποιο δεν είναι απλό? Ρε Λεωνίδα, υπάρχουν κάποια αισθήματα. Δεν μπορεί να τα παρακάμψεις έτσι εύκολα. Δηλαδή τι αισθήματα? Λεωνίδα, με φέρνεις σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν νομίζω ότι έκανα τίποτα για να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μάλλον εσύ τα κάνεις όλα. Λοιπόν, λέγε τώρα, τι αισθήματα? Καλά αισθήματα βεβαίως. Παπά, γυναικολογείς και δεν μ' αρέσει. Κοίταξε να δεις. Η μητέρα σου κι εγώ ανακαλύψαμε ότι εξακολουθούμε να συμπαθούμε ο ένας τον άλλον. Αυτό συνέβαινε πάντα, δεν μου λες κάτι καινούριο? Και τι καινούριο δεν θες να ακούς, ρε? Εντάξει. Η μάνα σου κι εγώ ανακαλύψαμε ότι δεν συμπαθούμε απλώς ο ένας τον άλλον, αλλά ότι συγκινεί ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί εξάλλου είναι πάρα πολύ όμορφο στις ζωές των ανθρώπων να υπάρχουν έτσι συγκινητικές στιγμές. Αυτό. Απλώς, ας πούμε, κατάλαβες. Εσύ αναστατώθηκες με το που έπεσε στην αντίληψή σου αυτή η συγκίνηση. Δεν αναστατώθηκα με τη συγκίνηση. Αλλά με τι? Με τους ερωτές σας τώρα στα γεράματα. Λεωνίδα, είσαι ομός. Ναι, πατέρα, είμαι ομός, γαμώτο, είμαι ομός. Και δεν έχω καμία διάθεση να τα κάνει το λαμπάχαλο, πάλι, καταλαβαίνεις. Ρε πατέρα, έχετε χωρίσει 10 χρόνια τώρα. Μεγάλωσα εγώ χωρίς εσένα, μεγάλωσα χωρίς οικογένεια και... Ωραία, τώρα ξαναπαντρεύτηκες, είπαμε πάλι να φτιάξουμε μια σωστή οικογένεια, ωραία, πάλι ξανά, όμορφα. Και βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο, αυτό και από την αρχή, κατάλαβες. Αυτό είναι σωστό. Γι' αυτό είπαμε κι εγώ με τη μάνα σου να αραιώσουμε. Και πολύ καλά θα κάνετε! Τέλος πάντων, ένα πράγμα σου αναγνωρίζω εγώ τώρα. Ότι μου είπες την αλήθεια και δεν είπαμε φλακίες. Τώρα πρέπει να μιλήσω και έτσι στη Μέρη. Αλλά κοίταξε, μη ζωρίζεις τη μάνα σου με τον ίδιο τρόπο.
Το τι θα κάνω εγώ με τη μαμά είναι δική μου δουλειά και δική της. Εσύ δεν έχεις καμία θέση. Δεν είναι παιδάκι μου, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά απλά λέω με το μαλακό. Εντάξει. Εντάξει. Λεωνίδα, θέλω να μιλήσουμε δυο μας. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω. Ουφ. Φοβόμουν ότι θα με διώξεις. Μόνο που δεν θα αρχίσεις για τις Πανελλήνες πάλι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και γιατί άλλο. Τα λέτε, να ακούσω κι εγώ. Όχι. Καλά, καλά, ό,τι πείτε. Ξεκινάμε από τις Πανελλήνιες. Γιατί όχι από το άλλο. Λεωνίδα, εγώ είμαι η μαμά, εσύ είσαι το παιδί. Μα αυτό κάτι μου θυμίζει. Με έχεις αφήσει εντελώς ξεκάθαρη. Έτσι, σε ρωτάω πώς γράφεις, μου απαντάς έτσι ένα ξέρω καλά. Ξέρω, τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Θες να σου μιλήσεις στα ίσια. Ναι, όχι, αλλιώς να πάω μέσα, ξέρω, να δω τηλεόραση ή να κάτσεις να κάνεις εδώ πέρα ό,τι θέλεις να κάνεις. Δεν νομίζω να έχει νόημα αυτό. Αλλά θα μου μιλήσεις κι εσύ στα ίσια. Το λόγο μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Φέτος περνάω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να βγάλω και πολύ καλούς βαθμούς. Αλλά αυτό ακόμα δεν το έχω στο τσιπάκι μου. Δηλαδή έχεις το τσιπάκι σου ότι θα περάσεις. Έτσι και αρχίσει τους ενθουσιασμούς, την κόβουμε εδώ την κουβέντα, ε. Πώς έγινε αυτό. Με πιστεύεις, ναι ή όχι. Σε πιστεύω, ναι, παιδί μου, σε πιστεύω. Ω, τι χαρά είναι αυτή. Μα τι λέτε τόση ώρα. Μα εσύ δεν είπες ότι έγραψες χάλια. Γιατί τον πιέζεις. Α, όχι, σου λέμε την αλήθεια. Ο Λεωνίδας γράφει καλά. Είναι αλήθεια, ε. Να χαρώ δηλαδή, ε. Να χαρείς. Στο άλλο δωμάτιο όμως, γιατί εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή κουβέντα. Έλα καλέ. Τι κουβέντα έχετε τώρα εκτός από τις Πανελλήνιες. Μαμά, έλα. Σε παρακαλώ, άφησε μας λίγο μόνο. Τέλος πάντων. Άντε, άντε. Σ' ακούω. Τώρα, τελευταία έχω... Ξοκύλει λιγάκι σαν γυναίκα. Τι εξοκύλει ρε μανά, τι λέξεις είναι αυτές που χρησιμοποιείς για την πάρτι σου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Παρασύρθηκες. Όχι, είμαι σε θέση να ελέγξω τον εαυτό μου. Δεν θέλω να ανησυχείς. Γιατί να ελέγξεις τον εαυτό σου. Για σένα, για τον πατέρα σου, για τη Βιβί. Για σένα. Εσύ δεν μπαίνεις σε αυτό το έργο. Ναι, και για μένα. Να σου πω. Αυτό είναι που θέλεις μέσα σου. Ξέρω, νομίζω ότι αυτό που θέλω μέσα μου είναι... Να νιώσω πάλι γυναίκα, να ονειρευτώ, να συγκινηθώ, να φαντασιωθώ. Και γιατί ρε μάνα παρετήσει έτσι εύκολα. Όχι, δεν παρετούμε από αυτό. Το συγκεκριμένο άνθρωπο παρετήθηκα. Κατάλαβα. Εγώ είμαι μαζί σου πάντως. Ήμουν σίγουρη. Κι εγώ είμαι μαζί σου. Αχ, περάσει, δεν περάσει τις Πανελλήνιες. Α, δεν αντέχω. Δεν αντέχω άλλο. Θα μου πείτε τι λέτε τέλος πάντων. Λοιπόν, θα καθίσω εδώ. Εδώ θα στρωθώ και δεν φεύγω. Τώρα συζητούσαμε για το πρόβλημα της ενεργείας που είναι τεράστιο. Α. Και προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι θα γίνω. Πυρηνικός επιστήμονας ή γιατρός. Εγώ θα σου πω. Γιατρός με άσπρη μπλούζα θα είσαι ένας κούκλος. Ένας κούκλος γιατρός. Ελάτε καλή να με βοηθήσετε. Όπου να είναι θα έρθουν οι άλλοι για το τραπέζι. Ποιο τραπέζι. Α, δεν σας τα είπα. Θα έρθει ο πατέρας σου. Με τη Βιβί και από κοντά θα έρθει και η Ζέτα για να φάμε όλοι μαζί. Ποιος το κανόνισε αυτό. Ποιος το κανόνισε. Ποιος άλλος, εγώ. Αχ, μάνα. Έχουμε και την Κικίτσα. Την ξεχάσαμε αυτή. Να σου λαϊκή. Να σου λέει. Να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Γιατί βιάζεσαι. Ένα σου λοιπόν, μέχρι να πάμε στο σπίτι, μέχρι να κάνουμε ντους, μέχρι να αλλάξουμε ρούχα, 9 η ώρα πρέπει να είμαστε στη Κικίτσα. Πού? Στη Κικίτσα, καλέ, γιατί κάνεις έτσι. Και τι θα κάνουμε εμείς, Κικίτσα. Μας έχει καλέσει για φαγητό. Και πού να το ξέρω εγώ, ρε Βιβί, ότι μας έχει καλέσει Κικίτσα για φαγητό. Συγγνώμη, βρε να σου λέει, μου ξέχασα να σου το πω. Βέβαια, ξέρεις να μου το πεις. Στο λέω τώρα. Τώρα όμως είναι αργά. Έλα, μωρέ να σου λέει που είναι αργά. Μια χαρά προλαβαίνουμε. Καλά, τελευταία στιγμή δηλαδή πρέπει να το μαθαίνω όλα εγώ. Ε, ναι, ρε Νάσο, τι έγινε. Εκεί που θα πηγαίναμε στο σπίτι μας, θα πάμε τώρα στη Κικίτσα. Και θα έχουμε παρέα, το Λεωνίδα, τη Μέρη. Ποιο σου είπε ότι έχω όρεξη εγώ για παρέα. Δεν το πιστεύω. Τώρα βαριέσαι να δεις και το παιδί σου. Το παιδί μου το είδα. Νάσο, είμαι σίγουρη ότι αυτό το κάνεις για σπάσιμο. Επειδή ξέχασα να σου το πω. Δεν το κάνω για σπάσιμο, ρε Βιβί. Είμαι κουρασμένος, το καταλαβαίνεις.
Θέλω να πάω στο σπίτι μου, να ξαπλώσω εκεί πέρα, να ξεκουραστώ, να απλώσω την αρίδα μου, να βγάλω τα παπούτσια μου. Ε, μωρά, και ποιος εμποδίζει να βγάλεις δηλαδή τα παπούτσια σου, σκικίτσα, σιγά! Ποιος θα σε παρεξηγήσει? Εγώ. Λοιπόν, εγώ θα πάω σπίτι να ράξω, να δω λίγο ποδόσφαιρο. Έχει ένα πολύ ωραίο αγώνα απόψε, να πας εσύ μόνη στην κικίτσα. Αποκλείεται. Μαρά, την κάνω εγώ. Εντάξει, αγοράκι μου, μην αργήσει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα αργήσω. Πες εσύ να κοιμηθείς, μην με περιμένεις. Τα έχουμε πει αυτά, Λεωνιδάκο μου. Όταν λείπει το παιδί, δεν μπορεί να κοιμά τη μαμά του καλού καιρού. Γυρίσαμε πάλι πίσω στον καλό καιρό. Γιατί τι έχει ο καλός καιρός, δηλαδή, ε? Τι άλλαξε, άλλαξε τίποτα? Όχι, τίποτα δεν άλλαξε από ό,τι φαίνεται. Θα πω εγώ έξω με τους φίλους μου. Θα κοιτάς εσύ συνέχεια το ρολόι σου. Θα με πάρεις 800 φορές το κινητό τηλέφωνο, θα μου τελειώσει την μπαταρία, θα αγχωθείς μετά γιατί δεν με βρίσκεις και θα αρχίσεις να με περιμένεις έτσι στην εξώπορτα. Θα έρθω εγώ. Θα αρχίσεις να φοράς. Πού ήσουνα! Τι έκανες! Έλα εδώ! Γιατί! Θα τσακωθούμε και εσύ σαν αυτή κακά και εμείς χειρότερα. Ρε μάνα, δεν το ξανασκεφτόμαστε. Καλύτερα δεν ήσουν ερωτευμένοι. Ρε Λεωνίδα, ας το διάλο. Πού πάει το παιδάκι μας? Πάω να βρω τους νονούς της νύχτας, γιαγιά. Ε, παιδί μου, το βλέπω ότι θα βγεις έξω, αλλά πού πας, έλα, άστα στεία. Θα βρω τους φίλους μου και μετά θα δούμε που θα πάμε. Και δεν θα κάτσεις να φας με τον πατέρα σου? Όχι. Λεωνίδα, για σένα έρχεται ο πατέρα σου. Μην κόβεις το κεφάλι σου. Λεωνίδα. Μητέρα. Και για ποιο νομίζω ότι έρχεται? Για σένα, Κίκητσα μου, έρχεται, για σένα. Για σένα με τα ωραία στα φαγητά και τις συμβουλές σου. Να τον συμβουλέψεις να κάνει τα σωστά πράγματα στη ζωή του. Άντε, γεια. Έλα. Γεια. Εσύ φταίς. Δεν έπρεπε να τον αφήσει να φύγει. Συγγνώμη, αλλά δεν έχει άδικο τώρα να κάτσει τώρα με τη Γερουσία. Γερουσία. Να πάει με τους φίλους του. Γερουσία, τι υπονοείς? Εμένα λες Γερουσία, δεν είμαστε καλά. Αγάπη μου, αν εσύ αισθάνεσαι γριά, εγώ δεν αισθάνομαι. Ναι, μαμάκα μου, είσαι παιδάκι. Τώρα που ντύθηκες, πήγε και κάνει και τα μαλάκια σου, βάλε τις κορδελίτσες σου και έτσι λίγο θα έρθουν τα παιδάκια να παίξετε. Τι ήρων που είσαι, τι ήρων, Θεέ μου. Η ψυχή, αγάπη μου, δεν έχει ηλικία. Τι όρεξη που έχεις, βρε Κικίτσα. Ρε, αγάπη μου, βάλε λίγο νερό στο πρόσωπό σου, σε παρακαλώ, να ξυπνήσεις λιγάκι. Πάρε και λίγο από τη ζωντάνια μου και ετοιμάσου γιατί σε λίγο έρχονται. Άντε. Επειδή έχω τρομερό πονοκέφαλο, εγώ πάω να κοιμηθώ και... Πού πας, παιδί μου? Όχι, να πάω να κοιμηθείς. Εδώ έρχονται οι επισκέψεις, όπου να είναι έρχονται και εσύ θα πάω να κοιμηθείς. Τι το περίεργο, όχι, θα ξαπλώσω. Εγώ, εσείς καθίστε μέσα, όλοι μαζί, να φάτε, παρέα. Μιλάς σοβαρά? Θα έρθουν επισκέψεις, εσύ θα κοιμάσαι και εμείς θα τρώμε μόνοι μας στο σαλόνι? Ναι, οι επισκέψεις δεν είναι δικές μου, είναι δικές σου. Δικές μου επισκέψεις ο πρώην άντρας σου με τη γυναίκα του και η κολλητή σου φίλη? Ακριβώς. Όχι, για να δεις δηλαδή πόσο ανακατεύεσαι στη ζωή μου. Πάω να ξαπλώσω. Δεν είμαστε καλά. Εγώ ανακατεύομαι στη ζωή της. Αμέσως! Ναι, να δούμε ποιος είναι. Άραζε, τι λέω, μου πάνε στην ώρα ήδη. Γιατί, αφού δεν έχει έρθει ακόμα κανένας άλλος. Μα γι' αυτό σε ήθελα. Για να πας να την παρακαλέσεις αυτή να έρθει στο τραπέζι, δεν θέλει να έρθει. Όχι, γιατί. Αν την παρακαλέσεις, θέλει παρακάλεσαι. Δεν ξέρω, λέει ότι πουράει το κεφάλι της. Σκοτώθηκε τίποτα με τον Λεωνίδα? Όχι, παιδί μου, μια χαρά είναι με τον Λεωνίδα. Να φανταστείς ότι ώρες ολόκληρες ήταν κλεισμένοι μέσα και λέγανε τώρα τι λέγανε ο Θεός βοηθός. Και τι λέγανε? Ξέρω εγώ. Α, πέρασε ο μικρός στις εξετάσεις. Μια χαρά. Και μάλιστα συζητούσανε ότι οπωσδήποτε κάποια σχολή θα ακολουθήσει τώρα, ιατρική, ξέρω εγώ, αρχιτεκτονική, δεν ξέρω καθόλου. Ωραία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα όμως εγώ. Ούτε εγώ καταλαβαίνω, αλλά πήγαινε σε παρακαλώ να την παρακαλέσεις. Αν την καταφέρεις εσύ, αν δεν καταφέρεις. Αν την καλά να πάω. Άντε, μπράβο. Αμέσως! Έφτασα! Για λεπτά. Μου αρέσω! Πού είναι ο Αθανάσος? Άρμαρο Μούλερος, με έχει σκάσει. Τσακωθήκατε καλέ? Όχι. Δεν θέλει να έρθει γιατί του το είπα, λέει, τελευταία στιγμή άκου πράγματα. Τέλος πάντων, με έφερε με το αυτοκίνητό του γιατί το δικό μου το έχω στο συνεργείο και πάει πάλι σπίτι. Δηλαδή δεν θα έρθει ο Νάσος καλέ? Ε, τι σου λέω ρε Κικίτσα, με έχει σκάσει. Όχι. Ποιο είναι το νούμερό του, για πες μου. Έλα ρε παιδί μου, πάρ' τον αυτοκίνητό μου, το έχω στη μνήμη. Ωραία, τώρα να δεις πώς γίνονται τα πράγματα. Να είσαι έξυπνη. Νάσος. Όχι, δεν είμαι το μωρό σου. Πάνε χρόνια που δεν είμαι πια μωρό. Να σου λέει μου, αγάπη μου, δεν μου λες, είσαι κοντά στο σπίτι? Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, βλέπεις καμιά θέση για παρκάρισμα, ε? Έχει, ε? Ωραία, πιάστη να μην τη χάσουμε. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, τώρα πήγαινε στην κάβα που έχουμε στη γωνία και φέρε δύο, όχι, όχι, τρεις καλύτερα μπουκάλες κρασί κόκκινο. Ναι, το χρειάζομαι, αγάπη μου. Ξέμεινα, δεν έχω κρασάκι, ναι. Αχ, με υποχρέωσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπέροχος, γι' αυτό σε αγαπώ. Άντε, γεια. Σε περιμένω.
Και δες τι άφλο που ήτανε. Πάρε τα τηλέφωνα σου. Είστε. Μη σπρώχνεις. Δεν σπρώχνεις. Κοίτα το, τι ωραία πράγματα. Φτιάξτε να το σώσω στην κουζίνα. Ορίστε. Σέρνονται σαν ίδια αυτή, δεν τα έλεγα. Ούτε αυτή θέλει να κάτσει στο τραπέζι. Δεν είναι στο χέρι της. Πάλι το ίδιο σύμπτωμα με τον Άσο. Περίεργο. Κορίτσια, έφερε στο τραπέζι μια φίλη μου τη Μέρη, πειράζει. Μέρη, τι έχετε πάθει εσύ και ο Νάσος? Τι να έχουμε πάθει, λέει. Δεν ξέρω εγώ. Τα ίδια συμπτώματα έχετε. Ούτε εκείνος θέλει να κάτσει στο τραπέζι. Δεν ξέρω τι έχει ο Νάσος, πάντως εγώ έχω πονοκέφαλο. Εσύ έχεις πονοκέφαλο γιατί αυτό είναι από την ένταση. Θα πάρεις ένα παυσίπονο, θα βάλεις μια μπουκιά στο στόμα σου, μετά θα πιεις λίγο κρασάκι, θα χαλαρώσεις και αυτό ήταν. Θα γίνεις περδίκη. Αυτό που έχεις μια λύση για όλα, μου τη δίνεις στα νεύρα. Ναι, βάλτε και μαζί μου τώρα που θέλω να βοηθήσω. Εντάξει, κορίτσια, εντάξει. Μην τσακωνόμαστε. Κικίτσα, μήπως θέλεις να σε βοηθήσω σε κάτι? Έλα να κόψουμε σαλάτα μαζί. Έλα, παιδικά μου, έλα. Έλα, κορίτσι μου, γρήγορα. Θα προλάβουμε. Ολοχίας. Μας τακτοποίησε όλους. Βρες στο ολοχία τώρα και πες μου τι ακριβώς έχεις. Τι συμβαίνει? Δεν έχω τίποτα. Μέρη, εγώ σε έχω γεννήσει. Αυτή είναι ατάκα της Κικίτσας, μην μπερδεύουμε τις ατάκες. Δεν μπερδεύουμε τις ατάκες, λοιπόν, ο πονοκέφαλος, πονοκέφαλος, αλλά οι τρίπλες, τρίπλες. Πες μου τι ακριβώς έχεις. Έπαιξες και έχασες, δεν πρόκειται να πάρεις λέξη από μένα. Για να το δούμε αυτό. Τόσο νωρίς ο Λεωνίδας. Μέρη. Να σε. Εγώ δηλαδή ήρθα, δεν ήταν να έρθω κανονικά. Αλλά φαγώθηκε και πέρα και κίτσα, όχι, έλα, έλα. Κατάλαβε. Να φέρω και τα κρασιά. Πήγα και έφερα κρασιά, γι' αυτό ήρθα. Και εγώ είχα πονοκέφαλο και. Αλλά δεν μ' άφησα να ξαπλώσω. Πονοκέφαλο, τι έχεις? Όχι, όχι, δεν έχω τίποτα. Πέρασε μέσα, μην κάθισε έτσι εδώ πέρα. Ναι. Η κίτσα και η μπιμπή είναι μέσα στην κουζίνα. Α, είμαι στην κουζίνα. Και εγώ τώρα στην κουζίνα λέω να πάω. Θα πάω μέσα, αφού είμαι στην κουζίνα. Θέλω να πάω στην κουζίνα. Ω, γεια σου, Ζέτα. Τι έγινε? Γεια σου, Νάσο. Καλά εσύ τα δικά σου. Καλά. Κι εγώ καλά, να. Τώρα πήγαινα από στην κουζίνα. Τα έλεγα με τη Μέρη τώρα, καταλάβες. Γιατί έχω και τα κρασιά. Μην τα κουβαλάω, τα κρατάω τα κρασιά έτσι. Να το πάω να αφήσω στην κουζίνα. Πήγαινε, δε. Ναι, πάω. Αυτό έκανα. Τώρα μόλις πήγαινα στην κουζίνα να τα αφήσω. Θα πάω. Πάω στην κουζίνα να αφήσω τα κρασιά. Ναι, μέσα. Οχ. Τι έπαθες? Οχ, οχ. Τι οχ, παιδάκι μου. Κράμπα έπαθες? Οχ, 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 κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Μωρό, όλα τα κατάλαβες. Άρα θα περίμενα να μου εξηγήσεις. Ένα πράγμα θέλω να σου πω. Ώρες-ώρες καταργέμαι αυτή την καταραμένη τη διαίσθησή μου που τα συλλαμβάνει όλα έτσι, έτσι, έτσι. Στον αέρα, στον αέρα όμως. Αυτή η καταραμένη διαίσθησή σου που τα πιάνει όλα στον αέρα, δηλαδή τι έπιασε τώρα, Έπιασε ότι εσύ και ο Νάσος, όχι, χτυπάθαμε. Σκάσε, μας ακούσει κανείς. Ρε παιδάκι μου, τώρα το θυμηθήκατε. Τόσα χρόνια δηλαδή, μα τώρα. Σταμάτα, μη φωνάσεις. Η Κικίτσα και η Φιφή είναι μέσα. Καταλαβαίνω τώρα τι σου λέω. Ναι, καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος κι εγώ, ρε Μέρη, και δεν το σέβεσαι. Δεν το βλέπω να το σέβεσαι καθόλου αυτό. Έχω πάθει ένα κάτι από την ώρα που είδα αυτό το πράγμα. Λίγο το έχεις. Συγγνώμη, δεν είδες και τίποτα. Μα τι βγάζετε. Σοβαρά. Oh, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα, κάνουμε απλά πράγματα. Αυτό που εσύ δεν μιλάς, αλλά όλο το βράδυ όμως, γιατί έχεις πάρα πολύ πονοκέφαλο. Και τα καλύπτω όσο μπορώ όλα τα υπόλοιπα εγώ. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ όμως, γιατί δασκάζω. Πώς τα καταφέρατε? Ζετά, χέσαι με. Ρε παιδάκι μου. Έλα ρε μαλάκα μου, πες μου πώς έγινε. Σκάσε, σου λέω. Θα στα πω αργότερα. Μια ερώτηση μόνο. Μια μόνο. Πού ξεμοναχιαστήκατε? Στο γραφείο μας. Μην μας ακούσω. Τι, στο γραφείο μας κι εγώ που ήμουν, ρε παιδάκι μου. Πού να ξέρω που ζουν εσύ εκείνη την ώρα. Μην χαγώ την κάψα μου. Οχοχοχοχ. Τελικά μπερδεύομαι λίγο στα πόδια τους. Με διώξαν. Με στείλανε διάβαστο, κατάλαβε. Ήρθα εδώ να κάτσω μαζί σας, να κάνουμε λίγο παρεούλα. Με θέλετε? Αυτό είναι το κακό. Που σε θέλουμε. Παρντό. Όχι τίποτα. Εσύ ξέχνα το τώρα αυτό, έτσι. Συγγνώμη, Μέρη, είπε τώρα κάτι αυτή? Είπε. Πού να μην έλεγε. Ναι, βάλτε τα και με μένα τώρα. Βάλτε τα και με μένα, σας θέλω. Αλλά, συγγνώμη. Και αυτή εδώ που το ξέρει. Κατάλαβε, λέει, από μόνη της. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το γράφεις στο κουτελό μας. Από μια άποψη. Ναι. Σύρμα, τώρα σκάστε, έρχονται. Κυρίες και κύριοι, όλα είναι έτοιμα. Παιδιά, να περάσετε στο τραπέζι. Ωραία.
Όλα έτοιμα. Έλα, αφέντη. Αφέντη μας, καθίστε παρακαλώ εκεί. Εσύ με βήκαμε εδώ δίπλα σου. Να, κι εγώ πείνασα τώρα, με έχει κόψει. Ρε Μέρη, δεν πάμε να καθίσουμε κι εμείς. Πάμε, ρε Μέρη. Μέρη, πώς πάει ο πονοκέφαλος? Τη πέρασε τώρα, τώρα έχει πιάσει εμένα. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Δεν μου λες, λες να είναι ήλιος και το δικό μας το μυαλό μου πιάνει αλλού. Αχ, ναι, ρε Βιβί, αυτό θα είναι ένα δυσίωση. Να σου λιμώ. Εσύ, πώς είσαι, μήπως νιώθεις σε διαδυσία? Ναι, τώρα που το λες και το παρατηρώ, χάλια. Από εδώ εσύ. Εδώ θα καθίσει εσύ. Από εκεί θα καθίσω εγώ, έτσι. Λοιπόν. Τι άλλα, τι λέγαμε? Αχ, για την ίωση λέγαμε. Όπω, μήπως πρέπει να κάνω. Δώσε με το πιάτο. Εγώ σου πρέπει να κάνω εμβόλιο σε αυτήν την ηλικία που είμαι επικίνδυνο. Όχι, όχι τώρα, να μου κάνεις τη χάρη, μην τη χτυπήσεις κι εσύ. Δεν λέει, κατάλαβες. Αχ, δεν σας είπα τα ευχάριστα. Ο Λεωνίδας γράφει καλά. Θα περάσει. Αχ, μπράβο. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν το είχαμε καταλάβει, ίωση. Πρέπει να κάνω οπωσδήποτε εμβόλιο. Μάλιστα. Έλα. Του να σου μιλά. Μιλά του να σου. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται να περάσει όλη νύχτα και να μην έχετε σταυρώσει μια κουβέντα. Θα σας χωρίσω, εσάς τις δυο, όλο ψουψουψού είσαστε. Να σου μου δίνεις το αλάτι, σε παρακαλώ. Τέλε, μπροστά σου είναι. Άστο, χιάστο, μην του μιλάς. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, ε. Κοπιάστε. Α, ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσει τα χέρια σου πρώτα. Καλά, συγγνώμη. Καθίστε. Λίγο νεράκι, βρήκα. Αμέσως. Δεν τρέχει, μην ανησυχείτε, έχουμε φάει έξω εμείς. Πάμε στο δωμάτιό μου, να μην σας ενοχλούμε κιόλας. Πάμε. Εντάξει, μου φύγε ένα άγχος. Ο Λεωνίδας μας έλειπε τώρα από αυτή τη φάση. Αυτός έπρεπε να ήταν μέσα στη μέση, αλλά για μας. Τώρα ο Λεωνίδας. Τι τώρα ο Λεωνίδας, μη μου πεις. Πρώτος το κατάλαβε. Όλο ψου είσαστε. Χαλάτε την παρέα, βρε παιδιά. Θα σας αλλάξω. Θα σας αλλάξω θέση. Τέλειωσε. Επειδή μου σε παρακαλώ, θα σε πειράζει να συγχωρήσω τον άντρα σου λίγο. Παρακαλώ, αλλάξτε θέση. Έλα πέρα από εδώ. Πήρε εσύ τη θέση τη Μέρισσα. Έχει δίκιο η Κικίτσα. Λοιπόν, θα πάω να κάτσω από εκεί, γιατί στο τέλος νομίζω θα παρεξηγηθούμε. Έλα πια. Να πούμε μια κουβέντα. Είπαμε να είμαστε όλοι μαζί, να τα πούμε. Εσείς, ψου οι δύο, χαλάτε την παρέα. Μιλάμε. Ωραία, τα σπανακοπιτάκια μου, ε! Πολύ. Και να θες να αγιάσεις, δεν σ' αφήνω. Ψυχραιμία. Α, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Αρχίσαν τα ψουψού οι δύο τους τώρα. Τι παίζει μέσα? Τίποτα, όλα είναι μια χαρά. Τι παίζει κάτι? Όχι μόρα, τι να παίζει. Τι λέει αυτή? Δεν ξέρω. Μα λένε να πες τον Τέλη τι λες. Να ρε, ρωτάω αν έγινε κάτι και μαζεύτηκαν όλοι μέσα. Δεν ρωτάς αυτό, άλλο ρωτάς. Λοιπόν, για να δω τους πιθανούς συνδυασμούς. Ο άνδρας είναι ένας, ο Νάσος. Άρα, ή με την Κικίτσα, που αποκλείεται, ή με τη Ζέτα. Νάσος, Ζέτα, παίζει, εντάξει? Ναι, εντάξει. Έλα να διαβάσουμε φυσική τώρα, έλα. Ναι, αλλά η Ζέτα, νομίζω, δεν ενδιαφέρεται για τον Νάσο. Μπράβο, το βρήκες. Λοιπόν, ας ανοίξουμε τώρα κάνα βιβλιαράκι, έτσι? Άμπα, δεν μου κολλάει. Γιατί η Ζέτα τον Νάσο τον έχει χεσμένο. Άρα, τι είναι? Τι να είναι, ναι, τέλει, τίποτα δεν είναι, με το ζόρι να είναι. Οι άλλοι πιθανοί συνδυασμοί είναι Ζέτα και Μέρη και Βιβί και Ζέτα. Όχι, ξέχασες και το Μέρι και Βιβί. Αυτό δεν παίζει, γιατί αυτές οι δύο είναι αντίζηλες. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε μέσα να κουτσούμε κίνηση. Όχι, δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Λοιπόν, είπες ότι θες να διαβάσεις τα σώσεις της φυσικής μαζί μου. Γιατί έχω κολοφαρδία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εντάξει, έχεις κολοφαρδία, αλλά διαβάζουμε μετά. Όχι μετά, τώρα θα διαβάσουμε. Γιατί έχω έμπνευση, λοιπόν. Ή τώρα ή ποτέ. Καλά, διαβάζουμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε τα εξής σώσεις και λέμε. Βρήκα τι παίζει. Παίζει Νάσος Μέρι. Φάγατε καλά, ελπίζω, ε! Όλα ήταν υπέροχα, Κικίτσο μου. Να το ξανακάνουμε. Να το ξανακάνουμε, αλλά όχι ξανακάνουμε. Είναι το δικό σας πια, γιατί δεν μπορώ να μαγειρεύω συνέχεια. Οκ, λοιπόν, τι λες για το Σάββατο το βράδυ? Νάσο μου, τι λες κι εσύ? Δεν ξέρω, θα δω. Εγώ δεν μπορώ, γιατί έχω ένα επαγγελματικό τραπέζι. Ζέτα? Ναι, βεβαίως, πώς δεν έχουμε λίγο. Δεν μπορείς το Σάββατο. Την Κυριακή όμως μπορείς. Μαμά, γιατί μιλάς? Έκλεισε. Την Κυριακή το μεσημερί. Ζέτα, θέλεις να σε πάμε πουθενά? Ναι, βεβαίως θα έρθω. Μισό λεπτό μόνο, Εγώ πάντως έκανα τον μπορούσα. Ξέρω. Κι εγώ. Τώρα θες βοηθός. Έλα να σω. Έλα να σω. Από εδώ να σω. Ναι, από εδώ να σω.
Για πηγαίνουμε σιγά σιγά, ε. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. 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 Τι ωραίο ζευγάρι αυτός ο Νάσος με τη Βιβί, ε. Αλήθεια ρε Μέρη, έχεις μέρες να μου πεις. Τι γίνεται με το δεσμό σου, το αίσθημα πώς πάει. Τι να γίνεται, μια χαρά. Ξεπερνάω. Έχω ηρεμήσει αρκετά. Δηλαδή, για να καταλάβω πόσες μέρες έχεις να δεις τον Άσο. Δύο εβδομάδες και μια μέρα. Α, κατάλαβα, το ξεπερνάς. Ναι, το ξεπερνάω. Κατάφερα να αποφύγω να συναντηθούμε τόσο καιρό. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό πάλι που μετράς τις μέρες. Δεν μετράω τις μέρες. Συμπτωματικά, έτσι το θυμάμαι. Συμπτωματικά, οκ. Δεν με πιστεύεις δηλαδή τώρα. Ώστε ότι έχεις να δεις τον Άσο αρκετό καιρό, σε πιστεύω, δεν έχω κανένα λόγο, αλλά στο ότι το ξεπερνάς, επίτρεψέ μου να έχω ορισμένες αμφιβολίες. Δεν πειράζει, θα σου φύγουν οι αμφιβολίες σύντομα. Αλλά σου πω, μήπως εργόσουν να καμιά βόλτα μαζί μου στον Άφλιο αύριο που θα πάω για εκείνο το, την υπόθεση. Ναι, μόνο και εγώ το σκέφτηκα, αλλά έχουμε αυτά τα συμβόλαια και κάποιος πρέπει να είναι εδώ πέρα. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μου είπε σε μένα ο κλήρος. Όχι, αύριο είναι αυτά, το είχα ξεχάσει. Κρίμα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία με αυτόν τον ωραίο το καιρό να κάνουμε καμιά ωραιότατη βόλτα στο Ναύπλιο. Ναύπλιο. Ποιος πάει Ναύπλιο. Εγώ. Παραλίγο να χώνω και η μάνα σου, αλλά τελευταία στιγμή τα ετσάκησε. Πότε πας. Αύριο. Αύριο. Μελενάκι μου, μωρό μου, ναι. Άκυρο το Ναύπλιο, άκυρο. Πάμε λουτράκι. Εντάξει. Θα σου πω για τους λόγους μετά, ναι. Πες το και στους άλλους. Γεια σου, μωρό. Τι πες και τώρα. Πέχτηκε ότι τώρα που τελείωσαν οι εξετάσεις, λέγαμε να πηγαίναμε στον Άφλιο εκδρομούλα, τσίκι 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 τσίκι, αλλά για να μην πέσουμε τίποτα γνωστούς επάνω, πάμε λουτράκι. Γνωστούς επάνω, πληθυντικός εγώ είμαι. Εσύ είσαι μία γνωστή. Αλλά φύλλα για τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Μόνο η μέρη που πας, αγάπη μου. Όχι, Μανουλά μου, τρίμερη θα πάμε. Θα γυρίσουμε Κυριακή βράδυ. Μόνο σου τρεις μέρες. Όχι, καλά, μόνο με την παρέα μου. Εννοώ χωρίς επίβλεψη. Μερή, είμαι 17 χρονών. Σε λίγο καιρό περνάω περιοδεύων, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, εγώ κορίτσια φεύγω. Πάω λουτράκι. Γεια. Τέλεια. Λεωνίδας εκδρομή, ζέτα εκδρομή. Θα κάτσω εγώ με την Κικίτσα παρέα. Στο λουτράκι. Τι να κάνουμε στο λουτράκι. Λοιπόν, άκου, θα πάω τη μάνα μου για τα μπάνια της, το Σάββατο και θα γυρίσω το βράδυ. Τι λες, ρε, είσαι για καμιά βόλτα. Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά τι... Πώς να τους αφήσω μόνος τους, μωρέ, τι θα φάνε. Ποιους, μωρέ, τη Μέρη και το Λεωνίδα, έλα ρε Κικίτσα, μεγάλωσαν πια και οι δύο. Λοιπόν, τι λες, θα έρθεις. Πότε φεύγουμε. Αύριο πρωί-πρωί, κατά τις 9, θα περάσω να σε πάρω, εντάξει. Λοιπόν, ετοιμάσου. Αν θέλεις κάτι, τηλεφώνησέ μου. Άρη, γεια. Γιατί ρε παιδάκι μου δεν πας εκεί πέρα πρωί-πρωί να την τακτοποιήσεις και να γυρίσεις το βραδάκι. Έλα βρε Νασούλη, λες και δεν την ξέρεις τη μάνα μου. Άμα πάω και φύγω αυθημερών, θα με μουρλάνε στην κρίνια. Γι' αυτό παίρνω την Κικίτσα μαζί, για την περισπασμό. Καλά, κι εγώ δηλαδή θα μείνω μόνος μου. Βγες με τον Πέτρο. Ο Πέτρος λείπει. Δεν ξέρω βρε Νασούλη, πάρε το Λεωνίδα, πάρε τη Μέρη. Γεια. Ρε μάνα, δεν πας μετανάς στην Αυστραλία. Στο λουτράκι πας. Πού πας, Γιάκα? Στο λουτράκι με τη Βιβί. Να σου πω, μου πάει το μαντήλι έτσι. Μία κούκλα, μία κουκλίτσα. Εσύ και η Βιβί πάτε σήμερα στο λουτράκι? Ναι, γιατί? Δεν φαντάζομαι να πάρεις κινητό και μου κάνεις τα πλάστα στον επόμενο λογαριασμό. Όχι εδώ, λεκανοπέδι παίρνω. Έλα ρε, πού είστε? Ναι, έρχομαι σε λίγο. Να σου πω, πάμε ξυλόγαστρο. Ωραία, ρίχτω και στους άλλους. Θα σου εξηγήσω τους λόγους. Γεια. Λοιπόν, κορίτσια, φεύγει ο άντρας του σπιτιού. Κάντε εσείς τα κουμάντα σας εδώ. Μην με παίρνεις κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Πού πάμε, πού πάμε. Φυλάκι. Φυλάκι. Γεια. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια. Αγάπη μου, εσύ μωρό μου, αγόρι μου, αγόρι μου, να περάσεις καλά, μωρέ. Έλα ρε Βιβάκη τώρα, πλάκα μας κάνεις. Εσύ θα πας τώρα τσάρκα στα λουτράκια και από εδώ και από εκεί. Και μου λες εμένα να περάσω τώρα καλά. Τι να σου πω, βρε Νασούλη μου γλυκέ, να κακοπεράσεις. Αφού θα κακοπεράσω. Μόνος μου. Έλα μωρέ, μωρό μου. Έλα αγάπη μου, μη μου κάνεις ξυνήλες, μωρέ, μη μωρέ, αφού έχω και τη μάνα μου.
Εντάξει, εντάξει, άντε. Στο καλό και καλή διασκέδαση. Ωχ, το μωρό μου. Φιλάκι. Γεια! Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be loved. Μερούλα, βουνό με βουνό που λένε. Φαίνεται σε αυτό το καφενεδάκι, θα είμαστε πάντα παρέα. Ναι, τώρα που το λες στο παραδείο, ξέρεις, περνάγα πριν έξω από το καφενεδάκι και είχα μια κρυφή ελπίδα ότι μπορεί να είσαι εδώ. Και εγώ το ίδιο. Ήμουν σίγουρη βέβαια πως δεν είσαι εδώ. Α, και εγώ ήμουν σίγουρος. Λέω τώρα η μέρη τέτοια ώρα, σίγουρα θα είναι στο γραφείο της. Στο γραφείο κανονικά έπρεπε να είμαι, αλλά είχα κάτι εξωτερικές δουλειές και τέλειωσα γρήγορα. Το τσούζουμε, το τσούζουμε. Θα σε κεράσω. Εγώ θα σε κεράσω. Όχι, εγώ. Τι με έχεις κεράσει 100.000 φορές. Σιγά μου, ρε, 100.000 φορές. Όταν ήμουν φαντάρος, ποιος κέρναγε. Έρμητα. Σουβλάκια. Όχι μόνο σουβλάκια. Τσιγάρα. Ξεχνάς τις κούτες που μου κουβάλαξες με τα λεφτά που βούτακες από το πορτοφόλι της Κικίτσας. Όχι. Όχι από το πορτοφόλι της Κικίτσας. Από το βάζω του καφέ. Τι τα έκρυπε, δεν θυμάσαι. Μετά έκρυπε και το καφέ. Για να μην πίνεις καφέ. Όχι. Γιατί άμα έβλεπα τον καφέ θα καταλάβαινε ότι είχε κάτι άλλο μέσα. Πονηρός ο πλάτος, ε. Πώς έτσι μόνη σου. Ο Λεωνίδας λείπει, Κικίτσα λείπει. Η Ζέτα λείπει. Η Βιβί λείπει. Όλοι λείπουν. Λείπουν όλοι. Να προτείνω κάτι. Ελπίζω να μην είναι επικίνδυνο. Αυτό τι επικίνδυνο να είναι. Επικίνδυνο. Να, έλεγα ξέρω εγώ να αφιερώσουμε αυτή τη μέρα στους δυο μας. Δηλαδή. Τι δηλαδή ρε παιδί μου, όπως παλιά. Θα μπούμε στο αυτοκίνητο χωρίς σκοπό. Ξέρεις. Θα βάλουμε τέρμα τη μουσική. Φύγαμε. Φύγαμε. Τι να πείτε, δικά περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απάνω τα. Ο μπαμπάς φωνάζει η μαμά. Μανουλιά.